Έχουμε έρθει στην περιοχή στο Περιστέρι για άλλη μια σύνδεση σε ένα σπίτι που μας έχουν πει ότι έχουν κόψει το ρεύμα. Και θα θέλαμε για να ρωτήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει και του κόψαν το ρεύμα στον άνθρωπο. Εδώ κοντά και ένα μήνα έχει έρθει ένας υπάλληλος της ΔΕΗ, ο οποίος προσποιούμενος ότι δεν είπε ότι ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ, είπε ότι ήταν ο ταχυδρόμος της περιοχής. Ψέματα δηλαδή, για να μπει μέσα για να κόψει το ρεύμα. Ναι. Μάλιστα. Μπήκε μέσα, αφαίρεσε την ασφάλεια από το ρολόι και εδώ και ένα μήνα το σπίτι είναι χωρίς ρεύμα. Ο λογαριασμός είναι απλήρωτος λόγω ότι όχι ότι έχουμε λεφτά και δεν τους τα δίνουμε, είναι ότι δεν έχουμε λεφτά. Τα χρέη και τα χαράτσια έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτά τα χαράτσια που έχουν βάλει και γι' αυτό σας φωνάξαμε για βοήθεια. Γιατί υπάρχει και μεγάλος άνθρωπος, το βράδυ είναι με κεριά, φοβόμαστε μήπως πιάσει φωτιά το σπίτι. Καρδιακοί είναι οι άνθρωποι που μένουν εδώ. Έχει προβλήματα υγείας. Υγείας. Και κάνουμε υπομονή και πηγαίνοντας στην ΔΕΗ μας λένε ότι πρέπει να εξοφληθεί όλο το ποσό και δεν υπάρχει δυνατότητα να εξοφληθεί όλο γιατί τους λέμε να δίνουμε κάποια χρήματα έναντι. Το προτείνεται δηλαδή και δεν κάνουν διακανονισμό. Δεν υπάρχει διακανονισμό, δεν υπάρχει χρήματα. Δεν μπορεί να βρεθούν όλα. Και δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και άλλα έξοδα. Φαγητό, νερό, τηλέφωνο. Και ένα μήνα είπαμε τώρα δεν έχετε φως μέσα στο σπίτι. Ένα μήνα. Και πώς γίνεται η δουλειά, πώς κάνετε μπάνιο, πώς μαγειρεύετε. Πώς μαγειρεύετε, είναι λίγα και δύσκολα. Πώς γίνεται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται δυστυχώς. Δεν γίνεται. Με γκαζάκι. Μπάνιο δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε λόγω του χειμώνα. Έχουν πιάσει και τα κρύα, θέρμανση δεν υπάρχει. Εκεί έχουμε αποφασίσει λίγα-λίγα ότι μπορούμε να τους δίνουμε με τη δυνατότητα να υπάρχει ρεύμα στο σπίτι. Από ό,τι βλέπετε, πατάμε το διακόπτη, δεν υπάρχει πως είναι πραγματικωμένο. Λοιπόν, θα πάμε κάτω να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει. Ήδη και έχει κόψει το ρεύμα και έχει βάλει και τη σφραγίδα του. Κόβουμε την ασφάλεια, βγάζουμε το καπάκι και από ό,τι βλέπουμε έχει βγάλει το πόμα και λείπει το φυσίγγιο στην ασφάλειά μας. Γυρίζει. Είναι εντάξει, γυρίζει. Γυρίζει ο δίσκος. Άρα λοιπόν πάνε να πει ότι είναι εντάξει, είναι κάποια κατανάλωση, κάποιο φως πρέπει να υπάρχει επάνω. Το καπάκι. Έχουμε βάλει το καπάκι, βάζουμε και την ασφάλεια που έχουν βγάλει. Βάζουμε και το σήμα μας και είμαστε εντάξει. Έγινε η αποκατάσταση, μπορούμε να πάμε να κάνουμε τον έλεγχο, να δούμε τι έχουμε κάνει. Ναι, έχουμε έρθει εδώ, μετά από την επανασύνδεση. Από ό,τι βλέπετε, πατάμε το διακόπτη, έχει φως. Και το μόνο που είναι να πάει και το ψυγείο που είναι άδειο, που είναι κλειστό, να πάρεις έτσι. Από ό,τι βλέπετε, λόγω διακοπής είναι και το ψυγείο άδειο, δεν έχει τίποτα μέσα, είναι σταματημένο. Τι να βάλω μέσα, όταν δεν έχει ρεύμα, τι να βάλει κάποιος άνθρωπος μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν,